Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, τον κύριο Δημήτριο Νατσιό, πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Νατσιέ, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Θα το βρούμε. Σύνδεση Skype είναι. Εκτός Κρήτης βρίσκεται ο κύριος Νατσιός, οπότε θα επιχειρήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα να τον έχουμε, προκειμένου βέβαια να αναλύσουμε τις θέσεις, τις απόψεις του κόμματος Νίκη. Η αλήθεια είναι πως έχει τοποθετηθεί σε μια σειρά θεματικών ζητημάτων, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, όπως είναι η καθημερινότητα, όπως είναι το δημογραφικό, η υγεία βέβαια. Σε αυτά τα θέματα θα εστιάσουμε, προκειμένου να γνωρίσουμε και τον ίδιο τον πρόεδρο και ιδρυτή, από ό,τι έχω μάθει, του κόμματος Νίκη, τον κύριο Νατσιό, αλλά και τους βασικούς κεντρικούς άξονες του κόμματός του. Κύριε Νατσιέ, την καλησπέρα μας. Με ακούτε? Σας ακούω καθαρά τώρα. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο μέτωπο των επερχόμενων εκλογών, να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τους βασικούς λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να κατέλθετε, να ηγηθείτε μιας προσπάθειας. Είστε επικεφαλής του κόμματος Νίκη και για ποιους λόγους κινητοποιηθήκατε, μπήκατε σε αυτή την εκλογική μάχη. Έχουμε θέμα, συνάδελφοι, πάνω βοηθήστε με λίγο, να λύσουμε λίγο το θέμα. Ναι, να λύσουμε λίγο, υπάρχει ένα θέμα το ίντερνετ, θα το βρούμε όμως. Σε λίγα, ακριβώς, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Το θέμα είναι ότι εδώ μέσα στην εκπομπή, πρόεδρε, το λύσαμε το πρόβλημα. Σας ακούω καθαρά τώρα, τέλος. Λοιπόν, πάμε, βασικοί λόγοι για τους οποίους αποφασίσατε να κατέβετε σε εκλογές. Κοιτάξτε, η Νίκη δημιουργήθηκε πριν από 4 χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές, κυρίως μετά την προδοσία και την εθνική μειοδοσία των Πρεσπών. Εγώ είμαι Μακεδόν το γένος, γεννήθηκα σε ένα χωριό της Πιερίας. Υπηρετώ μάχημος δάσκαλος εδώ και 30 και χρόνια στον Κιλκής, πολύ κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια, μια αντουφεκιά δρόμος. Και θα ήθελα να πω, μια και μιλάω με την Κρήτη, έτσι θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή παρένθεση. Για πριν από 20 χρόνια υπηρετούσα σε μια περιοχή του νομού Κιλκής που λέγεται Μουριές, και κάθε χρόνο στην περιοχή που ονομάζονται κριτικά, πηγαίναμε και αποτείαμε φόρο τιμής στα παλικάρια από την Κρήτη που σκοτώθηκαν κατά τη μάχη της Δοϊράνης. Και βέβαια είναι αιωνία ευγνωμοσύνη των Μακεδόνων στους κριτικούς, στους 3.000 κριτικούς που πήραν μέρος στο μακεδονικό αγώνα. Και να πω και κάτι πολύ τιμητικό για την Κρήτη: από τους 3 γενικούς αρχηγούς του μακεδονικού αγώνα, οι 2 ήταν κριτικοί. Ο ένας ήταν ο Γιώργος Κατεχάκης, ο καπετάν Ρούβας από το Ηράκλειο, και ο δεύτερος ήταν ο Γιώργος Τσόντος, αξιωματική του ελληνικού στρατού, ο καπετάν Βάρδας από Ασκήφου Σφακίων. Ο τρίτος γενικός αρχηγός βέβαια του μακεδονικού αγώνα ήταν ο αετός της Μακεδονίας μας, ο Παύλος Μελάς. Κρήτη και Μακεδονία είναι οι 2 φτερούγες που αγκαλιάζουν, θα έλεγα, την πατρίδα. Τώρα, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, ήθελα να πω αυτά που ανέφερα. Ως δάσκαλος, πολλές φορές τα αναφέρω και στους μαθητές μου, γιατί λείπουν και από τα σχολικά βιβλία και τα παιδιά δεν μαθαίνουν την ιστορία σήμερα. Φτιάξαμε λοιπόν την Νίκη, στην αρχή με δυσκολίες. Συνέπεσε και η ίδρυσή της με τους εγκλισμούς και με τις καραντίνες. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε εξ αρχής εξορμήσεις. Τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, ανεβάσαμε τις στροφές, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα και βλέπουμε σιγά-σιγά να συντελείται το θαύμα, θα έλεγα. Ποιοι είναι οι Νίκοι? Οι Νίκοι είναι απλοί άνθρωποι του λαού. Εγώ πριν από μια εβδομάδα βγήκα μέσα από τη σχολική μου αίθουσα. Όλοι όσοι απαρτίζουν την προσπάθεια, την ευγενική προσπάθεια και την τίμια της Νίκης, είναι, επαναλαμβάνω, άνθρωποι της εργασίας. Είμαστε η πονεμένη Ρωμιοσύνη. Ας μου επιτρέψετε να ερανιστώ αυτή τη φράση από τον σπουδαίο δάσκαλο του γένους μας, τον Φώτη Κόντογλου. Και όταν λέω πονεμένη ερωμιοσύνη, εννοώ τους Έλληνες της αξιοπρέπειας, τους Έλληνες της εντιμότητας, της εργατικότητας, του χιλιοτραγουδισμένου φιλότιμου, της άδολης φιλοπατρίας και της πίστης στον Χριστό.
Αυτή είναι η νίκη. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στους βασικούς άξονες της πολιτικής την οποία θέλετε να εφαρμόσετε και να προβάλλετε και να προωθήσετε. Και μετά θα εξειδικεύσουμε, θα πάμε σε συγκεκριμένες θεματικές. Οι βασικοί άξονες ποιοι είναι? Να το επαναλάβω, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε λίγο, Πρόεδρε, να προσπαθήσουμε λίγο να μας... πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα τους ακούω. Οι βασικοί άξονες της πολιτικής σας. Κοιτάξτε, έχουμε ένα σύνθημα στην νίκη. Τούτη τη δύσκολη εποχή που διέρχεται η πατρίδα μας, δύο πράγματα χρειάζεται για να μπορέσει να αναστηθεί. Χρειάζεται παιδεία και παιδιά. Όταν λέω παιδεία, θα πω κάτι. Ως μάχημος δάσκαλος έχω το δικαίωμα να λέω ότι σήμερα δεν έχουμε παιδεία, αλλά έχουμε ένα ύπολο δεδομάζων. Και σας το λέει, επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με την κοιμωλία στο χέρι. Και η δεύτερη σημεία που ανεμίζουμε είναι η οικογένεια. Και όταν λέω οικογένεια, ουσιαστικά αναφέρομαι στο μεγαλύτερο, στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα εθνικό σήμερα, που είναι η δημογραφική μας απίσχνανση, να μην πω η δημογραφική μας πανελευθερία. Η παιδεία λοιπόν και τα παιδιά είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους η νίκη θα στρέψει όλες τις δυνάμεις της. Να σας πω κάτι, αγαπητέ μου, αν ξαναγεμίσουν οι δρόμοι των χωριών μας και των πόλεων μας με παιδιά, να είστε σίγουρος ότι και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και τα προβλήματα τα οικονομικά και τα προβλήματα των συντάξεων και τα προβλήματα τα χρήσιμα της εθνικής αμήνης θα λυθούν. Έχουμε ένα κράτος το οποίο... θα έλεγα θεωρεί ενόχληση τα παιδιά του. 700.000 παιδιά, μια κανονική λαιλασία εγκεφάλων, έχουν εκπατριστεί. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια παιδεία η οποία δεν προσφέρει τα καλούδια της παράδοσής μας, δεν εξοπλίζει τα παιδιά με τα σπουδαιότερα πνευματικά αντισώματα του κόσμου, που είναι η ελληνική παιδεία εν τη διαχρονία της. Και η πίστη βέβαια και η προσήλωση της αϊθαλής και τη μαλφής αξίας του γένους μας. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι η πολεμική ουσιαστικά ύπουλη κατά της οικογένειας. Θυμάμαι τώρα αυτό που έλεγε, από καρδίας μιλάω, ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο Γιώργος Τοτοκάς, ότι δίπλα στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη πρέπει να στήσουμε το μνημείο της άγνωστης πολύτεκνης Ελληνίδας μάνας. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την Κρήτη, καθώς μιλάτε σήμερα εδώ, απευθύνεστε στο μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο της χώρας. Τι έχετε να πείτε στους κριτικούς γενικά και αν γνωρίζετε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης και τι περιλαμβάνει και η ατζέντα σας? Κοιτάξτε, την Κρήτη πάντα την αναθυμόμαι έτσι με πολύ νοσταλγία. Εκεί υπηρέτησα προ 35 ετών στην Σχολή Εφέδων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο. Μια και ζω στο άλλο άκρο της Ελλάδος και νομίζω εσείς το βιώνετε εκ του σύνεγγυς, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Κρήτη είναι το δικό της δίκτυο. Διαβάζουμε συνεχώς με μεγάλη λύπη τα φοβερά τροχαία δυστυχήματα που συμβαίνουν. Έχει αφαιθεί η Κρήτη έρμεα σε αυτό το θέμα. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα κομμάτι σφυργιλότατο του ελληνισμού. Νομίζω ότι όλη η πατρίδα μας σήμερα βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, θλίψη. Δεν υπάρχει, έχει χαθεί η ελπίδα από τον κόσμο. Έχει φωλιάσει στις καρδιές πολλών Ελλήνων η αγωνία για το μέλλον. Και επαναλαμβάνω, αυτά θα λυθούν μόνο αν φύγουν τα πολιτικά σάβανα, με συγχωρείτε για τη βαριά λέξη, που τα τελευταία χρόνια κυβερνούν τον τόπο. Καλά είναι τα οράματα, καλά είναι τα προγράμματα, αλλά και σύμφωνα με την παράδοσή μας, κυρίαρχη θέση έχει το πρόσωπο. Όταν ένα πρόγραμμα σαρκώνεται σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι ανάξιο λόγου, ανίκανο, βέβαια είναι σίγουρη η αποτυχία. Τι θέλω να πω? Πάλι να αναφερθώ στην δική μου την διακονία, το επάγγελμα του δασκάλου. Έλεγε ο Παλαμάς, για να καταλάβω και οι τηλεθεατές σας τι εννοώ: σχολείων ίσον δάσκαλος. Δώσε μου 5 δασκάλους, οι οποίοι θα είναι με αφοσίωση στο επάγγελμά τους, με αγάπη στα παιδιά, με τις απαραίτητες γνώσεις και σε κατακόμβες να τους βάλω, να είστε σίγουροι ότι θα βγουν. Άριστοι θα βγουν μαθητάρες, θα λέτε. Τι σημαίνει κυβέρνηση?
Κυβέρνηση σημαίνει να μου δώσει έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει ήθος Καποδίστρια, ήθος Κανάρι, γιατί και αυτός διατέλεσε 4 φορές πρωθυπουργός, το ήθος του Νικολάου Πλαστήρα, και η Ελλάδα θα αναστηθεί, η Ελλάδα θα αναπέσει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν δίδασκαν ούτε με τα πτυχία από τα Χάρβαρντ και τα διάφορα ξένα πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε, δεν υποτιμώ τις γνώσεις. Έχω 3 παιδιά που σπουδάζουν και κάνουν μεταπτυχιακά. Αλλά δίδασκαν με το παράδειγμα του. Κύριε Νατσιέ, αυτό που κατάλαβα τόσα χρόνια που είμαι δάσκαλος, που είμαι γονέας, είναι ότι δεν μπορείς ούτε. Ναι. Παρακαλώ. Στο κομμάτι των συνεργασιών, να το αγγίξουμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Βρίσκεστε κοντά στη φιλοσοφία και στην ατζέντα και στο πρόγραμμα κάποιου κόμματος. Θα μπορούσε να σας προσεγγίσει κάποιος και να είστε ανοιχτός σε κάποιο είδους συνεργασία, και αν ναι, ποιος είναι αυτός? Ωραία, ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Στην Νίκη έχουμε, λέμε το εξής, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τίποτε. Αυτοί οι όροι είναι εφευρέσεις της Γαλλικής Επαναστάσεως. Και πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, νομίζω υπήρχαν Έλληνες, οι οποίοι δεν αυτοπροσδιορίζονταν ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε τίποτε. Και δεύτερον, υπάρχει και στο καταστατικό της Νίκης, δεν πρόκειται υπό οποιοσδήποτε προϋποθέσεις να συνεργαστεί η Νίκη με κόμματα τα οποία οδήγησαν την πατρίδα μας στην καταστροφή. Επαναλαμβάνω, υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία. Δεν δεχόμαστε στη Νίκη ούτε βουλευτές ούτε ευρωβουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν με χέρια και με πόδια καταστροφικά μνημόνια, νόμους εθνοκτόνους και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Μάλιστα, είμαι ξεκάθαρος εδώ. Μάλιστα. Τελεία και Παύλο, όπως λέμε εμείς οι δάσκαλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τι περιλαμβάνει η περιοδία σας την τελευταία εβδομάδα, κύριε Νατσιέ? Έχουμε την Παρασκευή μια συγκέντρωση στην Πάτρα, στην πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Αθήνα, και βέβαια μια και η έδρα της Νίκης είναι η Θεσσαλονίκη, η Νίκη από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε, η τελευταία ομιλία θα γίνει την Τρίτη. Μάλιστα. Στην Θεσσαλονίκη, και ενδεχομένως μια ομιλία στην Κατερίνη, στην γενέτειρά μου, και μια ομιλία τελευταία στο Κιλκής, στην πόλη που τα τελευταία χρόνια κατοικώ και διακονώ την εθνική μας παιδεία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Λοιπόν,